Είμαστε με τη Μαρία Χατζέλη, κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Πρόληψης Πνοή. 26 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ποιος είναι ο ρόλος της πρόληψης? 26 Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις 7 Δεκεμβρίου του 1987. Κάθε έτος, 26 Ιουνίου αποτελεί μία εκκίνηση για μια νέα προσπάθεια που βασίζεται στην εμπειρία και στην επιστημονική τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα της χρήσης ουσιών είναι διαταξικό, πολυπαραγοντικό, κοινωνικό πρόβλημα. Είναι μια ακραία μορφή αποξένωσης του σύγχρονου ανθρώπου, τόσο από τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και από τους άλλους. Έχουμε διανύσει δύσκολη περίοδη, όπως είναι η οικονομική κρίση, η κρίση του προσφυγικού και η υγειονομική κρίση, η οποία έχει φέρει πολυεπίπεδες επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Σε σχέση με την πρόληψη, η πρωτογενή πρόληψη αποτελεί το βασικό όπλο στην αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών. Πολιτισμός, παιδεία, αθλητισμός και σωστές οικογενειακές σχέσεις αποτελούν τους τομείς για την θωράκιση της προσωπικότητας του νέου. Η πρόληψη επιδιώκει την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών, των νέων και των ενήλικων με στόχο την ανάπτυξη και την εκπαίδευση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και τις δυσκολίες της ζωής. Έχει να κάνει με την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, την αναγνώριση και την έκφραση των συναισθημάτων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Πρόληψη λοιπόν σημαίνει τι αξίες εκφράζω και προωθώ στα νέα παιδιά και ποια πρότυπα συμπεριφοράς προωθούμε. Είναι μία στάση ζωής που προάγει τη σωματική και ψυχική υγεία, τη δική μας, των παιδιών και όλων μας. Η πρόληψη, η αντιμετώπιση της χρήσης των ουσιών έχει να κάνει με τη μείωση της ζήτησης. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό τα παιδιά να αγωνίζονται με καθαρό μυαλό, με ψυχή για τη ζωή τους, για να χτίσουν το μέλλον τους και να αντιστέκονται σε ό,τι πάει να τους παγιδεύσει. Προηγουμένως το αναφέρετε, ωστόσο θα ήθελα να το επισημάνουμε. Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη? Η πρόληψη ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία και αφορά το γονεϊκό ρόλο. Όταν ένας γονιός φροντίζει τον εαυτό του, τις ανάγκες του, την προσωπική του εξέλιξη, τις σχέσεις του, αυτό τον αντλεί με δύναμη, ικανοποίηση και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί να μεγαλώσει αυτόνομα παιδιά με αυτοπεποίθηση και εκτίμηση προς τον εαυτό τους. Ο ρόλος, ο γονεϊκός, δεν είναι εύκολος. Απαιτεί σκέψη, απαιτεί συναίσθημα, χιούμορ, διαθέσιμο χρόνο, υπομονή, κατανόηση, θετική διάθεση. Ο γονιός είναι εκείνος που θα διαμορφώσει μέσα στην οικογένεια το κλίμα το οποίο το παιδί μαθαίνει να αγαπάει, να σέβεται, να μοιράζεται, να επικοινωνεί, να επιλέγει, να ψάχνει. Είναι σημαντικό να γαλουχίσουμε τα παιδιά με αγάπη, σεβασμό και αλληλεγγύη. Σεβασμός είναι στην πράξη, στο συναίσθημα, στη σκέψη, στο πώς κοιτάμε και ακούμε τον άλλον. Σεβασμός είναι στις λέξεις ευχαριστώ, παρακαλώ, συγγνώμη και να υπάρχει ειλικρίνεια. Σεβασμός συνεπάγεται επιτυχία. Ποια είναι τα εφόδια εκείνα που πρέπει να έχει ένα παιδί, ούτως ώστε να εξελιχθεί σε μια συγκροτημένη προσωπικότητα? Χρειάζεται να υπάρχουν θετικές, καλές σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Είναι σημαντικό να υπάρχει η καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε και να φουγκραστούμε τις ανάγκες, τα συναισθήματά τους. Η επικοινωνία
επιτρέπει στην επίλυση των προβλημάτων, στην ανταλλαγή των σκέψεων, των συναισθημάτων και των αγωνιών, με αποτέλεσμα να βοηθάει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, διότι ο γονιός δίνει χρόνο και ασχολείται με το παιδί του και το παιδί νιώθει ότι είναι σημαντικό για τον χρόνο που διαθέτει. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι να δίνουμε τα παιδιά ευθύνες και πρωτοβουλίες από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό το βοηθάει στην αυτονόμηση και στην ανεξαρτητοποίησή τους. Τους μεταφέρουμε το μήνυμα της εμπιστοσύνης και της ικανότητας ότι μπορούν τα παιδιά να τα καταφέρουν. Και παράλληλα τα παιδιά παίρνουν μεγάλη δύναμη και χαρά για αυτά που καταφέρνουν και ολοένα προχωράνε και σε περισσότερες πρωτοβουλίες και ανάληψη ευθυνών. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στο γονεϊκό ρόλο έχει να κάνει με την θέσπιση των ορίων, την οριοθέτηση. Είναι σημαντικό να μπαίνουν λογικοί, κατάλληλοι κανόνες, σταθεροί κανόνες, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Αυτά λοιπόν δημιουργεί στο παιδί ένα αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς, βοηθάει στην αυτοεκτίμησή του, στην ενίσχυση της αυτοεικόνας του και αποκτά και αυτοέλεγχο, ώστε να μπορεί να αντιστέκεται στις προκλήσεις, να λέει όχι σε πράγματα τα οποία δεν θέλει να τα κάνει. Ποιες είναι οι δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Πνοή? Το Κέντρο Πρόληψης λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια, πραγματοποιεί δράσεις σε ένα ευρύ φάσμα στην ευρύτερη κοινότητα της Λέσβου, με συγκεκριμένα επικεντρώνεται περισσότερο σε ομάδες γονέων και εκπαιδευτικών, διότι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά και συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, με στόχο να βελτιώσουμε τις σχέσεις τους και να ενδυναμωθούν και να ενισχυθούν σαν άτομα. Οι δράσεις αυτές, οι μακροπρόθεσμες, έχουν διάρκεια 10 με 15 συναντήσεις, είναι δίωρες, με διάφορες θεματικές ενότητες που είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και στόχο έχει η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η κινητοποίηση και ο προβληματισμός του ατόμου γύρω από τον εαυτό του σε θέματα πια στοιχεία του εαυτού του μπορεί να βελτιώσει. Προηγουμένως αναφέρατε ότι το Κέντρο Πρόληψης Πνοή λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήθελα να μας πείτε αν με την πάροδο του χρόνου παρατηρείτε ότι αυξάνεται η ανάγκη της κοινωνίας προκειμένου να έχει μια στήριξη ως προς τον τομέα πρόληψης και την διαχείριση αυτού του προβλήματος. Υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα από τη σχολική κοινότητα, από ομάδες γονέων, αλλά και σε ατομικά ραντεβού, διότι υπάρχει ανάγκη υποστήριξης, ψυχολογικής και συμβουλευτικής, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Και αν θέλετε να μας μεταφέρετε ένα μήνυμα για την 26η Ιουνίου, ποιο θα ήταν αυτό? Πρόληψη σημαίνει αγαπώ, φροντίζω και προστατεύω τον εαυτό μου, βλέπω τις όμορφες πλευρές της ζωής και μαθαίνω να τις χαίρομαι.